Ήθελα να γίνω ηθοποιός από πάρα πολύ μικρή, από παιδί. Δεν ξέρω γιατί, δεν είχα κάποιον γνωστό. Σίγουρα έβλεπα παραστάσεις, θέλω να πω δεν είχα κοντά μου κάποιον. Αλλά το ήθελα και κατάφερα να το κάνω. Κοίτα καλά μέσα στα μάτια μου, σκέψου μετά πως θα είναι αληθινά να σε γυναίκα σε ένα κόσμο που δεν έχει ανθρωπιά. Η εμφάνιση παίζει ρόλο, παίζουν όλα ρόλο. Πολλές φορές μπορεί οι εμφανίσιμες γυναίκες να αντιμετωπίζουν περισσότερη δυσκολία στο να τους παραδεχτούν, δηλαδή το να παίξει ένα ρόλο ή να κάνει κωμωδία μια όμορφη γυναίκα, θα την πιστέψουν δύσκολα. Μπορεί να σ' αρέσει να δίνεις τις λέξεις, κρατάω μια θέση αν νομίζεις θα αντέξεις, μου δείχνουν το λάθος χωρίς το σωστό, δεν θέλουν να με έχω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν μια γυναίκα κάνει παιδί να επανέλθει, όπως και οι άνθρωποι της δουλειάς σε βλέπουν κάπως διαφορετικά. Η αγωνία είναι μετά πώς κάνεις ξανά το βήμα. Εντάξει, έχω σκεφτεί οικονομικά ότι θα ήθελα να είμαι καλύτερα. Είμαι θυσμένη στη δουλειά αυτή. Στην ώρα της σιωπής μέσα σου θες να βρει. Είχα ακούσει για το CrossFit, δεν είχα ιδέα περί τίνος πρόκειται. Είχα ακούσει μόνο ότι είναι πολύ δύσκολο. Με είχε εξητάρει αυτό. Μόλις μπήκα, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Θυμάμαι τη σκηνή την πρώτη που είδα, που κρυφοκοίταζα δηλαδή απ' έξω διστακτικά να μπω, να μην μπω. Και ήταν τα παιδιά με βάρη, πέταγαν τις μπάρες, ήταν τέτοια σκηνή. Ο αθλητισμός με συγκινεί πάρα πολύ. Η προσπάθεια, η ώρα του αγώνα, το να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Άκου τη δική μου αλήθεια, δεν κολλάει στα παραμύθια που σου λένε καθημερινά. Άκου τη γυμνή μου αλήθεια, μη κοιτάς απλά στα στήθια, νιώσε τη φωνή που σου μιλά. Επικρατεί πάντως η θεωρία ότι γενικά ο αθλητισμός προσυδειάζει περισσότερο στο αντρικό κορμί και όχι στο γυναικείο. Εγώ δεν διαφωνώ. Κοίτα καλά, κατά από το δέρμα μου βρες μια καρδιά που ακόμα μόνη χτυπά κούτρα στο ρεύμα σε ένα κόσμο που στα μάτια δεν κοιτά. Όπως κάθε δραστηριότητα, έτσι και ο αθλητισμός είναι μια πηγή κοινωνικοποίησης που είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο. Δίνει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Και η αλλαγή στο σώμα που είναι σημαντική, που αυτό βέβαια δεν πρέπει να είναι ο σκοπός, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Θυμάμαι ελάχιστες μέρες να μην έχω έρθει, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Σου λένε να θες, μα ποτέ δεν μπορείς. Κοιτάζεις τον ήλιο, μα θες να κρυφτείς. Σε κλείνουν συχνά σε ένα μαύρο κλουβί. Δεν θέλουν να σε εσύ. Όλα ξεκινάνε ξαφνικά. Τότε ήμουν 28 χρονών, θυμάμαι. Ψηλάφισα έναν όγκο. Στην αρχή δεν αγχώνεσαι καθόλου γιατί δεν γνωρίζεις. Περιμένεις τα αποτελέσματα. Εκεί αρχίζεις να αισθάνεσαι έτσι λίγο μια αγωνία, ένα άγχος. Έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά συναισθήματα. Υπερισχύει ο φόβος. Και πρέπει να μάθεις να ζεις με μεγάλη υπομονή, γιατί οι θεραπείες είναι χρονοβόρες, διαρκούν χρόνια. Εμένα μου πήραν 2 χρόνια γεμάτα από τη ζωή μου. Μπόρεσα να ξεσκαρτάρω και τους φίλους, να δω τοξικούς ανθρώπους που υπάρχουν στη ζωή. Νιώσε τη φωνή που σου μιλά. Μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα που με βοήθησε να φτάσω στο σημείο που είμαι σήμερα, που είμαι υγιής, που είμαι καλά, που έχω τα μαλλιά μου, που τα χτενίζω, που βάφομαι, που έχω τη διάθεση να ξυπνάω κάθε μέρα και να προχωράω, πιστεύω ότι είναι η ψυχολογία και ότι μπορείς να σταθείς στα πόδια σου και να πεις ότι αλλάζω τα πράγματα και κάνω τη ζωή μου έτσι όπως τη θέλω εγώ.